Καλημέρα. Καλημέρα. Αριστοτρίτη, 9 Μαρτίου 2021 και θέμα μας είναι καυτό, είναι το θέμα του μηνός στο κανάλι μας, ο θυμός. Ας Ο μιλήσουμε. οποίος ως ακολουθούμε τα στάδια της κοινωνικής πραγματικότητας. Μιλήσαμε για το άγχος και το φόβο. Τώρα είμαστε σε στάδιο θυμού, γιατί βλέπουμε πολλές εξεγέρσεις, πολλή ανυπακοή, πολλά θέματα, πολύ ξύλο. Συμβαίνουν και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Οπότε είμαστε σε μια διαδικασία που η κοινωνία άρχισε να αντιδρά, έχει βαρεθεί, έχει κουραστεί, έχει παραπάει όλο αυτό, έχει ξεπεράσει τα όρια μας. Και έτσι, καθώς ελπίζουμε, όπως έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο, να είμαστε προφητικά, έτσι, να φερθούμε προφητικά και το καλοκαίρι που έχουμε τη χαρά και την αγάπη να είναι όντως έτσι τα πράγματα, να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη μιζέρια που μας κατατριχεί και να μπούμε σε κατάσταση αγάπης και χαράς. Λοιπόν, το Σάββατο είχαμε το πρώτο σεμινάριο για το θυμό. Ήταν έτσι, ήμασταν μια πολύ ωραία παρέα. Μιλήσαμε για το θυμό, για τον έξω θυμό, για τον έσω θυμό, για τον ιδιοσυγκρασιακό θυμό, για τον καταστασιακό θυμό, για πολλούς θυμούς τέλος πάντων. Καταρχάς, έχεις κάνει μια τεράστια έρευνα. Διάβασες 57 βιβλία και έρευνα σε σχέση με το θυμό. Που ο θυμός, όπως μας έχεις πει στο σεμινάριο, είναι έναν από τα λιγότερο μελετημένα συναισθήματα. Άργησε να ερευνάτε, άρχισε να μελετάτε, αλλά παρόλα αυτά υπήρξε πάρα πολύ υλικό το οποίο βρήκες να μας μιλήσεις για το θυμό. Μας εξήγησες την νευροψυχολογία του θυμού. Μας έκανες μια ιστορική αναδρομή σε σχέση με την ψυχολογία και το θυμό. Και το πιο σημαντικό για μένα απ' όλα είναι ότι μας έδωσες πάρα πολλές προσεγγίσεις θεραπευτικές όσον αφορά στην αντιμετώπιση του καταστροφικού θυμού, στη διαχείριση του θυμού γενικότερα και επίσης αυτό που κράτησα, επειδή μου συμφέρει, είναι ότι υπάρχει ο ευεργετικός θυμός και ότι υπάρχει δημιουργική διαχείριση του θυμού, η οποία μπορεί να καλυτερεύσει την ποιότητα της ζωής μας. Γιατί ο θυμός γενικώς έχει ένα αρνητικό πρόσημο στην κοινωνία, και ήταν και χθες η μέρα της γυναίκας, και πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι δεν είναι θηλυκό χαρακτηριστικό το να θυμώνει μια γυναίκα, και υφίστανται γυναίκες σεξισμών γύρω από αυτόν το είδος. Μία γυναίκα δεν είναι όμορφη άμα θυμώνει. Μα γιατί να θυμώνεις, να είσαι μια γλυκιά γυναίκα κλπ. Και είχαμε και καταπληκτικές καταθέσεις ψυχής από συμμετέχοντες, Και οι οποίοι συμμετέχουσες. μίλησαν και συμμετέχουσες, ναι. Και είχαμε και πολλούς άνδρες, είπα να πω ναι, συμμετέχουσες και συμμετέχοντες, οι οποίοι έδωσαν πραγματικά εμπειρίες ανατριχιαστικές για τις ασθένειες που τους προκλήθηκαν στο σώμα τους από τη μακροχρόνια απόθυση του θυμού τους, για το πόσο απελευθερωτικό ήταν για αυτές και για αυτούς το να βάλουν όρια χρησιμοποιώντας το θυμό ως έναν προστατευτικό εργαλείο. Και γενικά νιώθω πολύ λιγότερο θυμωμένη μετά από το σεμινάριο. Που έπειρε δικαίωση ο θυμός μου. Μας έδωσες πάρα πολλές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα ότι ο θυμός ενεργοποιείται στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Άρα νιώθουμε θυμό πρωτού σκεφτούμε κάτι. Μας μίλησες για τους φαύλους κύκλους του θυμού, τη σχέση του θυμού με την κατάθλιψη, τη σχέση του θυμού με το άγχος. Πάρα πολύ Ότι είναι γνώση. το πρωτογενές συναίσθημα κάτω από διαταραχές και δεν πάει το μυαλό μας ότι μπορεί ο θυμός να βρίσκεται κάτω από αχώδεις διαταραχές, κάτω από καταθλίψεις, κάτω από γενικότερα άλλες διαταραχές, μετατραυματικού στρες έχουμε δει, ιδιοψυχοναγκαστική διαταραχή έχουμε δει, ότι μπορεί να κρύβεται από πρωτογενές να είναι ο θυμός.
και μέσα από τις έρευνες τα έχουμε πει, και το πιο σημαντικό, όπως έχεις δει, όπως μας έχουν πει το feedback και η ανατροφοδότηση που έχουμε πάρει από τα άτομα που παρακολούθησαν το σεμινάριο, είναι φυσικά οι τρόποι διαχείρισης του, που αναφερθήκαμε έτσι εκτενώς μέσα από την άσκηση που βάλαμε. Και ήταν αυτό βασικά που βοήθησε περισσότερο τον κόσμο για να καταλάβει πράγματα και για εκείνο. Δηλαδή να το πάρουμε και σε λίγο πιο βιωματικό κομμάτι. Δεν είναι βιωματικό το σεμινάριο, ωστόσο πήραμε μια γεύση για το πώς θα μπορούσε να είναι. Είναι εκπαιδευτικό το σεμινάριο, ναι, αλλά... Ναι. Και είπαμε κιόλας ότι ίσως είναι μια ιδέα που μπορεί να την υλοποιήσουμε στο μέλλον, να κάνουμε κάποια ψυχοθεραπευτική ομάδα για τη διαχείριση του θυμού. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μαζευτούμε καμιά δεκαριά θυμού. Θυμωμένη της γης μαζί. Θυμωμένη, θυμωμένη, εξοργισμένη. Και να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το θυμό μας και να ίσως και σαν έναν δημιουργικό outlet, μια... δημιουργική εκτόνωση. Γιατί δεν ξέρω, τελευταίως έχω αρχίσει να εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά που γίνεται σε ψυχοθεραπευτικές ομάδες και λόγω του ότι διαβάζω γιατί όσους βρίσκονται στη συμμετοχή στο κανάλι, στην κοινότητα, το βιβλίο της Ρόμπιν Νόρουντ, «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», που είναι ένα βιβλίο που έχει γραφτεί μέσα από θεραπευτικές ομάδες και εξαίρει συνεχώς την αποτελεσματικότητα των ψυχοθεραπευτικών ομάδων, αλλά και από μια εμπειρία που έχουμε από μια ψυχοθεραπευτική ομάδα που τρέχουμε μαζί εμείς το τελευταίο διάστημα. Είναι τρομερή η δυναμική μιας ψυχοθεραπευτικής ομάδας, ειδικά όπως το κάνουμε εμείς που είμαστε δύο ψυχοθεραπευτρίες μαζί. Και έτσι νιώθω ότι είναι το καινούριο μου πάθος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να πω ένα μυστικό, ότι ο θυμός στα αρχαία δεν ταυτίζεται με σήμερα από αυτό που λέμε το συναίσθημα του θυμού, αλλά αναφερόταν σε ολόκληρο το κέντρο των συναισθημάτων και ήταν ο πυρήνας της ύπαρξης του ανθρώπου. Δηλαδή, θυμός στην αρχαία ελληνική είναι η εν γέννη διάθεση του ανθρώπου και να είναι η απορροή αυτό που είναι ο άλλος. Και γι' αυτόν και έλεγαν ότι θυμός είναι η ψυχή και έλεγαν το θυμικόν. Άρα ενδεχομένως όλη αυτή η πολυπλευρότητα του θυμού, οι πολλές οπτικές που έχει, να σχετίζεται και με το πρώτο συστατικό του, δηλαδή του τι σημαίνει, δηλαδή με το όνομα του. Δεν είναι τυχαίο για μένα που έχει αυτήν την... Έχει καταντήσει να σημαίνει αυτόν το πράγμα ο θυμός. Γιατί θυμός στην αρχαία ελληνική γλώσσα σήμαινε γέννη συναισθήμα, η συναισθηματική γέννη έκφραση και έκφανση του ανθρώπου. Και σήμερα η λέξη θυμός έχει καταντήσει, όπως είπες, να σημαίνει μόνο αυτόν το πολύ δύσκολο συναισθήμα του θυμού. Άρα ζούμε σε εποχές θυμώδεις, όχι θυμικές. Για όσους ενδιαφέρονται για τυχόν ομάδες ψυχοθεραπείας διαδικτυακές, επειδή δεν το έχουμε αναφέρει, έχουμε μια ομάδα η οποία έχει γίνει μέσα από την κοινότητα με έναν τρόπο έτσι λίγο διακριτικό, γιατί δεν είχαμε χρόνο. Όποιος ενδιαφέρεται τυχόν για ψυχοθεραπευτικές διαδικτυακές ομάδες, ειδικά για το θυμό, μπορεί να σου στείλει email εσένα, γιατί εσύ που τις διοργανώνεις, είναι το email της Αριστονίκης, είναι aristonikit, aristonikit, δηλαδή το Αριστονίκη με λατινικούς χαρακτήρες με ένα τάφ στο τέλος, @yahoo.gr. Όποιος ενδιαφέρεται για συμμετοχή σε διαδικτυακές ομάδες, τώρα, βασικά είπαμε, αυτή η σκέψη γεννήθηκε μέσα από το τελευταίο σεμινάριο, ότι θα θέλαμε να κάνουμε μια διαδικτυακή ψυχοθεραπευτική ομάδα για διαχείριση θυμού. Μπορεί να σου στείλει email να ρωτήσει πληροφορίες. Εγώ συμμετέχω τιμή Σένεγκεν. Εγώ συμμετέχω σαν θεραπευόμενη στις ομάδες της Αριστονίκης. Λοιπόν, το σεμινάριο για το θυμό θα επαναληφθεί, όχι αυτόν τον Σάββατο που μας έρχεται, το μεθεπόμενο Σάββατο, 20 Μαρτίου, 20, ναι, 19, ναι, 20, 20, 20, Μαρτίου. 20 Μαρτίου Σάββατο, 3 με 7,
Τρεις λεφτά ώραν Ελλάδος. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο και το link που μπορεί κάποιος να κρατήσει τη θέση του για το σεμινάριο. Πραγματικά, ξέρω, μου στέλνει ο κόσμος email είχε από το Σάββατο, λένε πολύ ωραίο σεμινάριο, μας άγγιξε, μας βοήθησε να καταλάβουμε τον εαυτό μας, μας έχει προβληματίσει. Μάλιστα, και όσοι συμμετείχατε στο σεμινάριο και ρωτούσατε για τυχόν διεξαγωγή διαδικτυακής ψυχοθεραπευτικής ομάδας για το θυμό, στείλτε email στην Αριστονίκη. Θα βάλω και το email της Αριστονίκης, παρόλο που το έχω κάνει spell out. Το έχω πει γράμμα προς γράμμα στη λατινική, είναι εδώ πέρα. Θα το γράψω το email της Αριστονίκης και στην περιγραφή του βίντεο. Θα βάλω και το σύνδεσμο για την επανάληψη του σεμιναρίου για το θυμό που είναι τις 20 Μαρτίου, Σάββατο. Και θέλω να πω κάτι και να μου το σχολιάσεις, άμα θες. Έχω μεγαλώσει, ακούγοντας συνεχώς ότι ο θυμός μου είναι κάτι κακό. Έχω μεγαλώσει νιώθοντας ντροπιασμένη για το θυμό μου. Όπως ένιωθα ντροπιασμένη για τα περιττά μου κιλά, όπως ένιωθα ντροπιασμένη για το δυνατό γέλιο μου, όπως ένιωθα ντροπιασμένη για το χρώμα των μαλλιών μου, για το οποίο μιλώ δεν τρέπομαι και έχω επιστρέψει σε αυτό, για το χρώμα του δέρματος μου και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά μου. Όμως, στην ηλικία των σχεδόν 46 χρονών, 4 Μαΐου γίνομαι 46, ευγνωμονώ το θυμό μου, επειδή με έχει ελευθερώσει από πολλαπλές σκλαβιές και δουλείες. Σαφώς, η ψυχοθεραπεία, η ψυχοεκπαίδευση με έχει βοηθήσει στο να τον διαχειρίζομαι πιο δημιουργικά το θυμό μου, να μην το στρέφω προς τα έσω, ώστε να μου προκαλέσει ξανά κατάθλιψη, διαταραχή πανικού, αχώδη διαταραχή, φοβίες και νευρική αναορεξία μου είχε προκαλέσει στο παρελθόν ο προς τα έσω στρεμμένος θυμός. Και μέσα από την ψυχοθεραπεία και την ψυχοεκπαίδευση έχω μάθει τον έξω θυμό να τον εντοπίζω νωρίς, να τον εκφράζω νωρίς και δημιουργικά, ώστε να με απελευθερώνει από σκλαβιές. Είναι σπουδαίο απελευθερωτικό εργαλείο ο θυμός. Είναι ένα πρωτογενές συνέστημα και ένστικτο ταυτόχρονα που μας προστατεύει από σοβαρούς ψυχικούς κινδύνους. Ξέρω αν συμφωνείς με αυτά που έχω πει. Έχουμε μπει πως ότι ο θυμός δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε ως ότι είναι κάτι κακό, αλλά χρειάζεται να τον διαχειριζόμαστε με τον σωστό τρόπο, ούτως ώστε να γίνεται μία θετική αναπλαισίωση του προβλήματος που μας έκανε, που μας προξένησε το θυμό και να βγαίνει και κάτι καλό από αυτό. Και μας έχεις πει ότι η βασική τεχνική διαχείρισης του θυμού είναι έκφραση, απόθυση, χαλάρωση, αλλά θέλουν πάρα πολύ να επεξήγησαν αυτά τα τρία στοιχεία και η απόθυση να γίνει με τέτοιον τρόπο μετά που θα έχει γίνει δημιουργική έκφραση, ώστε να μην προκαλέσει τα σωματοποιημένα προβλήματα που προκαλεί η άμεση απόθυση. Ακριβώς. Και χαλάρωση, και μας έχεις επεξηγήσει και τις τεχνικές χαλάρωσης και με ποιον τρόπο μπορείς να κάνει κάποιος χαλάρωση μόνος του κλπ. Μην χάσετε το σεμινάριο για το θυμό, πραγματικά είναι εξαιρετικό. Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε, Αριστονίκη, μας. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε την ερχόμενη Αριστοτρίτη. Φιλιά σε όλους. Γεια.